Κοινό. Καλησπέρα σας. Σήμερα, Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, έχουμε την μεγάλη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Θεατρικές Σπουδές του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου την καταξιωμένη συγγραφέα, την κυρία Αμάντα Μιχαλοπούλου, η οποία θα συμμετάσχει, έχοντας βεβαίως τον πρώτο λόγο, σε μία διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Η Φέδρα και Αίγεται». Αφορμή για τη συζήτηση θα είναι το έργο της κυρίας Μιχαλοπούλου, το θεατρικό έργο της κυρίας Μιχαλοπούλου «Η Φέδρα και Αίγεται», το οποίο γράφτηκε με ανάθεση του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου για το μικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου στο πλαίσιο του κύκλου «Contemporary Ancients», σύγχρονη αρχαία θα λέγαμε. Η πρεμιέρα του έργου δόθηκε στις 30 Ιουλίου του 2021, είναι πολύ πρόσφατο δηλαδή, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Καλαβριανού. Η συζήτηση θα ξεκινήσει με έτσι, κάποια σχόλια της κυρίας Μιχαλοπούλου για το θεατρικό της έργο και στη συνέχεια μπορούμε να συζητήσουμε τόσο για το ίδιο το έργο, όσο και για γενικότερα θέματα που αφορούν τη σύγχρονη διασκευή του αρχαίου δράματος. Επιτρέψτε μου, πριν να δώσω τον λόγο στην κυρία Μιχαλοπούλου, να πω πολύ λίγα βιογραφικά. Η κυρία Μιχαλοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε γαλλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και δημοσιογραφία στο Παρίσι. Επί χρόνια, από το 1990 στο 2008, αρθρογραφούσε τακτικά στην εφημερίδα «Η Καθημερινή». Πρωτοεμφανίστηκε σε λογοτεχνία με τη συλλογή διηγημάτων «Έξω η ζωή είναι πολύχρωμη» του 1994, η οποία συλλογή απέσπασε το βραβείο διηγήματος του περιοδικού «Ρεύματα». Έχει γράψει, και κυρία Μιχαλοπούλου, διορθώστε με αν κάνω λάθη στους αριθμούς, 8 μυθιστορήματα, «Αν δεν πέφτω έξω», και 3 συλλογές διηγημάτων. Με πιο πρόσφατο το μυθιστόρημα «Μπαρόκ», που δημοσιεύθηκε το 2018. Έχει τιμηθεί με το βραβείο μυθιστορήματος του περιοδικού «Διαβάζω» για το μυθιστόρημα «Τις Γιάντες» του 1996. Επίσης, έχει τιμηθεί με το βραβείο Διεθνούς Λογοτεχνίας του Αμερικανικού Ομοσπονδιακού Ιδρύματος Τεχνών και με το Liberis Liber, ένα βραβείο των ανεξάρτητων Καταλανών εκδοτών, και τα δύο για τη συλλογή διηγημάτων «Θα ήθελα» του 2005. Επίσης, της έχει απονεμηθεί το βραβείο διηγήματος του Ιδρύματος Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών για το έργο της «Λαμπερή Μέρα» του 2012. Έργα της έχουν ανεβεί στο θέατρο και έχουν μεταφραστεί, πράγμα καθόλου συνηθισμένο, σε 20 γλώσσες. Διδάσκει δημιουργική γραφή στην Πύρνα και στην Art Ends και έχει επίσης επιμεληθεί τον συλλογικό τόμο «Το Μυστικό» με έργα μαθητών της. Κύριε Μιχαλοπούλου, να σας ευχαριστήσω και πάλι που είστε απόψε μαζί μας. Χαιρόμαστε όλοι πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας και ο λόγος βεβαίως ανήκει σε εσάς. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω. Μπορώ να πω δύο πράγματα, αλλά νομίζω ότι θα έχει πιο ενδιαφέρον να κυλήσει η συνάντηση σε μορφή συζήτησης. Αυτό που σίγουρα μπορώ να πω εγώ είναι πώς ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια για μένα. Γιατί ήταν μια μεγάλη περιπέτεια και εν μέσω καραντίνας, που ήταν μια σαφώς καθόλου δημιουργική εποχή. Για πολλούς ανθρώπους, αλλά για μένα ιδιαίτερα, δηλαδή, θέλω να πω ότι αν δεν υπήρχε αυτή η ανάθεση, δεν ξέρω τι θα έκανα αυτό το τελευταίο χρόνο. Πάσχιζα να γράψω, είχα ανοιχτά δύο πράγματα πολύ διαφορετικά, ένα μυθιστόρημα, μία νουβέλα, αλλά δεν υπήρχε αυτή η ενέργεια και η γρήγορση που ήξερα ότι είχα παλιότερα. Θεωρώ δηλαδή ότι ανήκω σε αυτούς τους δημιουργούς που η καραντίνα λίγο τους κατέστρεψε. Και συνειδητοποίησα για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι αυτό το πράγμα που λέγεται ανάθεση, παραγγελία έτσι πιο λαϊκά. Δηλαδή το να μπορούν οι καλλιτέχνες να παράξουν έργο το οποίο τους ανατίθεται με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Συνειδητοποίησα δηλαδή πόσο μεγάλη ανάγκη έχουν και οι καλλιτέχνες να έχουν ένα σκοπό ο οποίος ετεροκαθορίζεται κιόλας. Το να έχεις δηλαδή έναν εργοδότη,
Το να είσαι ο εργοδότης του εαυτού σου είναι μια πάρα πολύ περίεργη συνθήκη. Εξαρτάται πάρα πολύ από την πειθαρχία σου, από το χαρακτήρα σου, από την ιδιοσυγκρασία σου. Υπάρχουν άνθρωποι που πεισματώνουν όταν τα πράγματα είναι δύσκολα και άλλοι που αφήνονται έτσι. Και με αυτή την έννοια η ανάθεση για μένα ήταν ένα δώρο. Όταν η Κατερίνα Βαγγελάτου μου πρότεινε και μου πρότεινε συγκεκριμένα τη Φέδρα, το μύθο του Υπόλοιτου, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για πολλούς λόγους. Πρώτον, είχα την αίσθηση ότι η αρχαία ελληνική τραγωδία έχει δώσει στις γυναίκες ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο, που είναι είτε εκείνος της καλής συζύγου ή εκείνος της ιστερικής ή της ξελογιάστρας, σκέφτομαι την ωραία Ελένη ξαφνικά, ή της γυναίκας εμεινόπαυση, που είναι για μένα η Φέδρα. Έχουμε συνηθίσει πολύ τελευταία να ακούμε τη λέξη πατριαρχία και σε σχέση με τη γραφή, με τη λογοτεχνία, με την τέχνη γενικά. Και αυτό που με ενδιέφερε εμένα είναι να δω πώς μπορεί να υπάρξει μια κάπως αντιπατριαρχική ματιά στο μύθο του Υπόλοιτου. Δηλαδή ο αγνός νέος που η μητριά του επιτίθεται ερωτικά. Κάτι που με ξένιζε και στον Ευρυπίδη και μετά στο Σενέκα, στο Ρακίνα, στις ανδρικές καταγραφές αυτού του μύθου, ήταν ότι η Φέδρα δεν έπαιρνε την ευθύνη της επιθυμίας και του πάθους της. Έλεγε ψέματα, σε κάποιες περιπτώσεις έγραφε ένα γράμμα που ουσιαστικά μετέφερε την ευθύνη στον Υπόλοιτο, ήθελε να εκδικηθεί και αυτή έτσι η ματιά πάνω στη γυναικεία ιδιοσυγκρασία και στο γυναικείο ερωτισμό μπορώ να πω ότι με θύμωνε, με ενοχλούσε. Και ξεκίνησα από εκεί, ξεκίνησα με την επιθυμία να δημιουργήσω μια Φέδρα που συνεχίζει να επιθυμεί. Και όταν λέω να επιθυμεί, δεν μιλάω μόνο για την ερωτική επιθυμία, μιλάω για μια κατάφαση στη ζωή γενικά. Για μια επιθυμία για ζωή, για ευτυχία, για για ένα κύκλο ζωής που δεν κλείνει. Στην ηλικία που την έχω βάλει εγώ, την έχω βάλει να είναι 52 χρονών και μάλιστα στο κείμενο, κάτι που δεν το κράτησε ο Γιάννης στην παράσταση ο Καλαβριανός, αλλά για μένα έχει μια σημασία να το πω. Παίζει και αλλάζει τη σειρά των κεριών, από το 52 το κάνει 25. Άρα υπάρχει και αυτή η παιχνιώδης διάσταση. Και επίσης, για μένα είναι και ένα μανιφέστο ότι η ηλικία δεν είναι κάτι που ορίζεται έτσι μόνο ημερολογιακά. Υπάρχει μια ηλικία εσωτερική που κουβαλάμε. Και να ας πούμε, η Γερτρούδη Στάιν έλεγε «We are always the same age inside». Έχουμε πάντα την ίδια εσωτερική ηλικία. Και με ενδιέφερε αυτό, δηλαδή αυτή η άρση του στερεότυπου, πώς είναι μια γυναίκα σε αυτή την ηλικία, πώς είναι ένας νέος άντρας, πώς ήθελα να δουλέψω με αυτό. Αυτό έτσι σε γενική τοποθέτηση, αυτό έκανα. Μπορώ να πω λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι αυτό θα σχετιστεί και με το τι σας απασχολεί, τι θέλετε να συζητήσουμε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μιχαλοπούλου. Σίγουρα θα θέλαμε να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά ναι, όπως λέτε, ίσως είναι προτιμότερο να γίνει αυτό μέσω της συζήτησης και των θεμάτων που, ή των ερωτημάτων που θα εγερθούν. Για να έτσι αρχίσει λίγο να κυλάει η μπάλα, αν μου επιτρέπετε την ποδοσφαιρική μεταφορά, χωρίς να θέλω να κάνω κατάχρηση του ρόλου μου, θα ήθελα να έτσι να ξεκινήσω με κάποιες δικές μου παρατηρήσεις. Εγώ βέβαια έχω το προνόμιο να έχω διαβάσει το κείμενό σας, πράγμα που ίσως δεν ισχύει για τις φίλες και τους φίλους που είναι εδώ. Ίσως δεν το έχουν διαβάσει, δεν το έχουν δει όλοι. Έτσι θα προσπαθήσω, μιλώντας για το κείμενό σας, να δίνω και το ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο βεβαίως ήδη
το έχετε δώσει εσείς. Μιλήσατε για την επιθυμία σας να δώσετε μία φέδρα ιδωμένη από μία γυναικεία σκοπιά, σε αντίθεση με τις κατεξοχήν, όχι αποκλειστικά, αλλά κατεξοχήν ανδρικές ματιές της φέδρας που έχουμε τώρα. Λέω όχι αποκλειστικά, γιατί έχουμε και τη Σάρα Κέιν, ας πούμε. Παρόλο που η ατμόσφαιρα εκείνη του έργου νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από τη δική σας ατμόσφαιρα. Είναι κάτι, μια αισθητική τελείως διαφορετική. Μου έρχεται ωστόσο στο μυαλό ένας άντρας δημιουργός, ο οποίος νομίζω ότι έχει δώσει μία φέδρα με πολύ μεγάλη συμπάθεια και με σχεδόν γυναικεία ματιά. Και αυτός είναι ο Ρίτσος, βέβαια. Και έχω την εντύπωση, τώρα θα μου συγχωρέσετε τη φιλολογική διαστροφή, ξέρετε που ψάχνουμε διακείμενα και τέτοια και παραπομπές, αλλά έχω την εντύπωση ότι διακρίνω στην δική σας φέδρα έτσι ένα κλείσιμο του ματιού σε μερικά σημεία προς τη φέδρα του Ρίτσου. Ας πούμε, η μεσόκοπη φέδρα που ανάβει το τσιγάρο. Έτσι, είναι η κατεξοχήν μορφή της φέδρας που βλέπουμε στο Ρίτσο, που ανάβει προκλητικά το τσιγάρο της μπροστά στον υπόλυτο. Ή εκεί που φροντίζει η φέδρα τον υπόλυτο που έχει πάθει εγκάβματα από τον ήλιο. Θυμήθηκα ότι και στο Ρίτσο η φέδρα λέει στον υπόλυτο «κοκκίνησες, έπιασε ο ήλιος». Όλα αυτά φυσικά μπορεί να είναι έτσι και συνήθως είναι αυτά τα πράγματα κρυπτομνησίες ή κοινή τόπη. Δεν είναι απαραίτητο να πρόκειται για ηθελημένες παραπομπές. Θα με στείλετε τώρα πίσω στο Ρίτσο. Πραγματικά, μου έκανε εντύπωση η συγγένεια της ματιάς. Ακόμη και η επιμονή σε απλές καθημερινές δραστηριότητες, στις οποίες η φέδρα συνδέει με το πάθος για τον υπόλοιπο. Ας πούμε, η δική σας φέδρα λέει «Όταν δεν είναι εκεί, ο υπόλοιπος εννοεί, δεν είμαι ούτε εγώ. Αλήφω βούτυρο στις φέτες των παιδιών και δεν υπάρχω». Και τότε ποιος αλήφει το βούτυρο? Και του Ρίτσου η φέδρα λέει «Ούτε κι εγώ δεν ανοίγω το ψυγείο. Όταν στρώνω το τραπέζι, θαρώ πως σκεπάζω ένα νεκρό με ένα άσπρο σεντόνι. Πως δεν έχω δικαίωμα μήτε στο νεκρό μου, μήτε στο σεντόνι». Επαναλαμβάνω ότι εδώ πιθανότατα πρόκειται για κοινούς τόπους οι οποίοι απορρέουν από την ίδια συμπαθητική ή συμπονετική ματιά προς την φέδρα, από την ίδια διάθεση να δούμε τη φέδρα από μέσα και όχι απ' έξω ως αρσενικοί παρατηρητές. Ναι. Και τώρα βέβαια, πολύ με ενδιαφέρει αυτό που λέτε. Πραγματικά με στέλνετε πίσω στο κείμενο του Ρίτσου. Έχω χρόνια να δω αυτό το βιβλίο. Αυτό που διάβασα, πάλι σαν ως γυναικεία γραφή το αναφέρω, όταν την έγραψα πια, τη δική μου φέδρα, ήταν η φέδρα της Τσβετάγεβα, που τη βρίσκω εξαιρετική επίσης. Δεν ξέρω, είναι η φέδρα που με συγκίνησε περισσότερο από όλες. Γιατί έχουμε βέβαια και μια σπουδαία ποιήτρια και μια γυναίκα ταυτόχρονα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Σας συγκίνησε ως γυναικεία γραφή ή και για άλλους λόγους? Με συγκίνησε κυρίως η γλώσσα της Τσβετάγεβα, όπως πάντα με συγκινεί. Δηλαδή, είναι μια ποιητική φωνή που μου μιλάει... Τέλος πάντων, νομίζω ότι ειδικά στην ποιήση, η ποιήση που αγαπάμε είναι κάτι που δεν ξέρω καν. Έχει να κάνει με την αισθητική μας, έχει να κάνει με εκλεκτικές συγγένειες, με πάρα πολύ βαθιά πράγματα. Και η Τσβετάγεβα είναι μια ποιήτρια που ό,τι και να γράψει, πάντα... Δεν ξέρω, δηλαδή μπορεί και να μην μπορώ να είμαι αντικειμενική απέναντι στη γραφή της. Όπως όταν μας αρέσει κάτι, κάποιος, κάποια, και χάνουμε το κριτήριό μας, ίσως. Τώρα που ξεκίνησε με έναν τρόπο η συζήτηση, θα ήθελα να ζητήσω από τις φίλες και τους φίλους που μας παρακολουθούν να παρέμβουν με δικά τους ερωτήματα ή παρατηρήσεις, αν θέλουν. Όχι κατά ανάγκη μόνο για το συγκεκριμένο έργο της κυρίας Μιχαλοπούλου, το οποίο, όπως είπα και πριν, ίσως να μην είναι γνωστό σε όλους, αφού μάλιστα είναι τόσο πρόσφατο, όσο και με γενικότερα ερωτήματα που αφορούν τη διασκευή του αρχαίου δράματος, την γυναικεία προσέγγιση στις ηρωίδες του αρχαίου δράματος ή οτιδήποτε άλλο
σας απασχολεί και νομίζετε ότι θέλετε να το θέσετε ως ερώτημα. Εγώ θα ήθελα να πω, πριν αρχίσουν οι ερωτήσεις, να πω το εξής, επειδή αναφέρθηκατε σε αυτό στην επαναπροσέγγιση, ας πούμε, του αρχαίου δράματος, ήθελα κάτι να σχολιάσω. Θεωρώ αυτή την πρωτοβουλία του φεστιβάλ, αυτό το Contemporary Ancients, πάρα πολύ σημαντική, κυρίως γιατί μας ενθαρρύνει, εμάς που γράφουμε σήμερα, να αναλογιστούμε δημιουργικά το παρελθόν μας. Κάτι που γενικά δεν το κάνουν πολλοί Έλληνες. Μνημονεύσετε το Ρίτσο. Υπάρχουν φυσικά, ο Ελίτης το έκανε. Αρκετοί, αλλά όχι πολλοί. Θέλω να πω, η σχέση δέους και που υπάρχει με την κληρονομιά μας, την αρχαία κληρονομιά, νομίζω ότι πολύ συχνά μας αποτρέπει από το να τη σκαλίσουμε δημιουργικά. Και γι' αυτό πάντα μου φαινόταν περίεργο ότι είναι πολύ περισσότεροι ξένοι που ασχολούνται με ρηξικέλευθο τρόπο με το αρχαίο κείμενο, αντί να είναι οι Έλληνες που, τέλος πάντων, έχουν και μια άλλη σχέση με τη γλώσσα τους. Και νομίζω ότι αυτό οφείλεται σε αυτό που ο Χάρολντ Μπλουμ ονόμαζε την αγωνία της επίδρασης, δηλαδή ότι όταν ο πρόγονος είναι τόσο δυνατός, τόσο σημαντικός, τόσο γνωστός, τόσο νεωτερικός με έναν τρόπο, είναι πολύ δύσκολο να αναμετρηθείς μαζί του και τελικά μπορεί να το αφήσεις. Να αφήσεις ένα διάλογο που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δηλαδή τα θέματα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας μας αφορούν. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, θέλω να πω. Η συναισθηματική ζωή, ο τρόπος που βιώνουμε, τον έρωτα, τη ζήλια, το φθόνο, ο πόλεμος και η ειρήνη, ο ανταγωνισμός, τα θέματα, ας πούμε, που θέτει επιτάπητος η αρχαία ελληνική τραγωδία, και γι' αυτό πηγαίνουμε ακόμη στο θέατρο, με τέτοια λαχτάρα, είναι θέματα που μας απασχολούν σήμερα, είναι πάντα επίκαιρα. Άρα εγώ πιστεύω ότι αυτός ο διάλογος είναι πολύ σημαντικός με τα κείμενα. Και κάπως πρέπει εκεί να καμφθεί ο φόβος και αυτό το αίσθημα δέους για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε άμεσα με τα κείμενα. Ακόμη και αν κάνουμε λάθη, ακόμη και αν πούμε κάτι που μπορεί να εκλειφθεί ως κακό χιουμόρ, τι να πω, οτιδήποτε. Είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτό, στο δημιουργικό παιχνίδι. Και ελπίζω ότι θα το συνεχίσει αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή ότι θα φέρει και άλλους συγγραφείς που θα πάρουν τις τραγωδίες και θα τις εξυγχρονίσουν. Ας πούμε, εμένα με ενδιέφερε πολύ ότι ήθελα πάρα πολύ να βάλω τη Φέδρα σε ένα εξοχικό σπίτι όπου ζουν διάφορες οικογένειες πολλά χρόνια και κάθε καλοκαίρι συναντιούνται. Δηλαδή αυτό θεωρώ ότι είναι μια ελληνική συνήθεια, το να πηγαίνει στον ίδιο τόπο για διακοπές, το να δημιουργεί σχέσεις με τα χρόνια. Και επίσης είναι και περίεργες σχέσεις αυτές, γιατί είναι σχέσεις που έχουν έναν χρονικό προσδιορισμό. Βλέπεις τους ανθρώπους το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι μια συγκεκριμένη εποχή μεγαλύτερης ελευθερίας, ανεμελιάς και σχέσεων που πολύ συχνά δεν διατηρούνται το χειμώνα. Θα σας πω κάτι πολύ προσωπικό που νομίζω ότι το σκεφτόμουν όταν έγραφα τη Φέδρα. Όταν είδα στην κηδεία του πατέρα μου πριν από πολλά χρόνια, είχαν έρθει άνθρωποι από το χώρο που παραθερίζαμε και ήταν η πρώτη φορά που τους είχα δει με παλτά, ήταν χειμώνας, Φεβρουάριος, και με χειμωνιάτικα ρούχα, ενώ τους έβλεπα πάντα με μαγιό. Ήταν μια εικόνα η οποία έχει και μια πολύ έντονη θεατρικότητα, που με εξέπληξε σχεδόν με σόκαρε, σαν να πίστευω ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε ένα καλοκαιρινό τοπίο. Και νομίζω ότι είναι και μια από τις αφορμές που με έκανε να σκεφτώ ότι θα ήθελα να βάλω, να φτιάξω αυτά τα... Επειδή και στη μικρή Επίδαυρο υπάρχει αυτό το μικρό σπίτι από πίσω, το πέτρινο, που εμένα μου θυμίζει εξοχικά στην Κορινθία, ας πούμε. Σκέφτηκα πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ο τόπος, ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια νέα ματιά, ας πούμε, χρησιμοποιώντας μια συνήθεια των νεοελλήνων που έχει νόημα να την σχολιάσω,
να δημιουργήσω μια ηρωίδα φίλη της Φέδρας, μια οικογένεια άλλη φιλική με δύο κορίτσια στην εφηβεία που επίσης βγαίνουν εκεί για διακοπές και έχουν μια σχέση με τον υπόλοιπο. Μια μικροκοινωνία, ας πούμε, των διακοπών. Θα λέγατε δηλαδή ότι ο χώρος της παράστασης με αυτό το πέτρινο σπίτι που παραπέμπει σε εξοχικό ήταν μια αφορμή που σας οδήγησε προς αυτή την κατεύθυνση, να βάλετε την Φέδρα σε ένα σκηνικό, ας πούμε, καλοκαιρινών διακοπών. Αφού ήξερα ότι εκεί θα ανέβει παράσταση, ήταν με έναν τρόπο δεσμευτικό. Είναι αυτές οι ευχάριστες δεσμεύσεις, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, περιορισμοί στη δημιουργία πάντα νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Και ναι. κάπως έτσι το σκέφτηκα, ναι. Κατά σύμπτωση με τους φοιτητές που παρακολουθούν τη θεματική ενότητα στην οποία συμβαίνει να διδάσκω, το θέμα της είναι η επιβίωση, η πρόσληψη του αρχαίου δράματος στους νεότερους χρόνους. Κοιτούσαμε μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, μεταξύ άλλων, το δείπνο του Καμπανέλη, στο οποίο επίσης η πρόθεσή του ήταν να αποκαταστήσει αυτή τη μεγάλη αδικημένη, την Κλυτεμνίστρα, στην οποία επίσης τονίζει την ερωτική ή την αγαπητική, αν θέλετε, διάσταση, τη μητρική διάσταση, όλα αυτά δηλαδή τα χαρακτηριστικά τα οποία όχι απλώς αποσιωπούν, αλλά αρνούνται οι αρχαίοι, οι τραγικοί. Και έτσι μου ήρθε αυτό στο μυαλό ακούγοντάς σας να μιλάτε για τη δική σας διάθεση να αποκαταστήσετε τη Φέδρα, τονίζοντας τον έρωτά της ως ευθύνη και όχι ως κάτι το οποίο εν τέλει αρνείται με την επιστολή που αφήνει ισχυριζόμενη ότι ο υπόλοιπος αποπειράθηκε να τη βιάσει κτλ. Να επαναλάβω την πρόσκληση. Α, ο κύριος Μάκη. Ο κύριος Μάκη, να πούμε ότι είναι μεταπτυχιακός μας φοιτητής, ακριβώς στην θεματική ενότητα στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, επιβίωση του αρχαίου δράματος. Και βεβαίως τον κύριο Μάκη χρωστάμε και την απόψινή διοργάνωση. Εκείνος πήρε την πρωτοβουλία να μας φέρει σε επαφή. Οπότε σας ευχαριστώ και δημοσίως, κύριε Μάκη, και σας ακούμε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω γιατί η Φέδρα, τι είναι αυτό που ξεκίνησε, δεν ξέρω αν ήταν ανάθεση για τη Φέδρα αποκλειστικά ή ήταν επιλογή η Φέδρα. Τι είναι αυτό που σας κίνησε το ενδιαφέρον να ασχοληθείτε ειδικά με τη Φέδρα. Υπάρχουν και άλλες γυναικείες μορφές ενδεχομένως που μπορούν να επιδέχονται έτσι, μια νέα ερμηνεία, μια νέα προσέγγιση. Γιατί συγκεκριμένα η Φέδρα. Ναι, ήταν ανάθεση. Στην αρχή η Κατερίνα Ευαγγελάτου μου πρότεινε την Ιφηγένεια, ένα βλίδι. Και συνειδητοποίησα ότι δυσκολεύομαι, ότι δεν ήθελα να μιλήσω για ένα ακόμη κορίτσι. Γενικά και στη λογοτεχνία μου έχω ασχοληθεί πολύ με το κορίτσι, με την έφηβη ή τη μετέφηβη, που είναι και μια πολύ γοητευτική ηλικία, με πολλά, ένα ορόσημο στη ζωή της γυναίκας. Αλλά δεν ξέρω, ένιωθα ότι δεν με διέφερε τόσο πολύ. Και της είπα κάτι άλλο εκτός από αυτό και τότε μου είπε τον υπόλοιπο. Και αμέσως με γοήτευσε. Δεν ξέρω να πω γιατί. Ίσως και για τους λόγους που είπα στην αρχή, δηλαδή αυτό το πώς το στερεότυπο, ας πούμε, της μεσήλικης γυναίκας που κάπως αποσύρεται ή έχει μηνόπαυση, κατάθλιψη, μελαγχολία. Δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια, υπνίες. Όχι ότι δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, αλλά τι θα μπορούσαμε να αντιπαραθέσουμε σε όλα αυτά. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Και μερικές φορές εγώ πιστεύω ότι όταν πρωταγωνιστεί αυτό το κομμάτι στη ζωή μιας γυναίκας, σημαίνει ότι όλα τα άλλα είναι φημωμένα από πίσω, είναι κρύβονται κάτω από το χαλί, δυσκολεύονται να εκφραστούν. Άρα εγώ ήθελα μία, και εδώ ίσως μπαίνει το κορίτσι Φέδρα. Η Φέδρα
η δική μου έχει μία σχέση, έτσι σαν να συνομιλεί μέσα από ένα τούνελ με την εφηβική της ηλικία και με το ανεκπλήρωτο. Είμαι ακόμη εγώ, η παλιά Φέδρα, του λέει κάποια στιγμή. Είμαι κορίτσι. Ή κάποια άλλη στιγμή λέει στον Ιπόλυτο, θέλω να θέλω. Που είναι, μπορείς να το εκλάβεις και ως ένα παιδικό πείσμα ακόμη, ούτε καν κοριτσίστικο, παιδικό. Θα το λέγε ένα 9χρονο κορίτσι αυτό. Και επειδή αυτό που σας είπα, πιστεύω ότι κουβαλάμε όλες τις ηλικίες μέσα μας και με άλλες είμαστε πιο συμφιλειωμένες, συμφιλειωμένοι, με άλλες λιγότερο. Με ενδιέφεραν αυτή η πολυφωνία της Φέδρας. Το πότε μιλάει ως μια γυναίκα μεγάλη που διεκδικεί, πότε μιλάει μέσα της το κορίτσι, το παιδί, πότε είναι η μητέρα, που είναι μια στουργική μητέρα, αλλά με ερωτισμό, πότε μιλάει η φιλενάδα της Λιόνης, που είναι η φίλη της σε όλο το έργο και η σύμβουλός της. Αντί να έχω δηλαδή την τροφό, διάλεξα έναν άλλο ρόλο, συμπαράστασης, που είναι, δηλαδή στο αρχαίο δράμα η τροφός είναι η γυναίκα που ξέρει από πολλά χρόνια, ας πούμε, τους ήρωες, αλλά δεν υπάρχει και μία σχέση ισότητας, ενώ εδώ η Λιόνη είναι μία φίλη, στη φιλία υπάρχει μία σχέση ισότητας, σου εξομολογούμε κάτι, μου εξομολογήσει και εσύ κάτι. Και επειδή τις έβαλα και τις δύο στην ίδια ηλικία, ήθελα να είναι και ετερότητες. Πώς είναι μια γυναίκα στα 50 και πώς είναι μια άλλη γυναίκα στα 50. Πώς τις κοιτάζουν, πώς τις αντικρίζουν οι έφηβες κόρες, τις Λιόνες. Πότε τις κοροϊδεύουν, πότε τις θαυμάζουν, πότε απορούν με τη ζωτικότητά τους, των μεγάλων γυναικών. Και με ενδιαφέρει και αυτή η ματιά της νέας γυναίκας προς τη μεγαλύτερη και το ανάποδο. Γιατί έχω την αίσθηση ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα της συμφιλίωσης των γυναικών μεταξύ τους. Δηλαδή ότι αυτή η παθητική επιθετικότητα, και το λέω και κοινωνικά ακόμη, που μερικές φορές βλέπουμε από τις μεγαλύτερες γυναίκες προς τις νεότερες που εκφράζεται ως ζήλια, ή από τις νεότερες προς τις μεγαλύτερες που εκφράζεται ως καταπίεση. Και μιλάω τώρα εδώ για μητέρες και κόρες βέβαια. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή έχει πολύ βάθος και μπορούμε να δούμε πολλά κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας ψάχνοντας αυτές τις σχέσεις. Δεν ξέρω αν απάντησα. Κύριε Μάκη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε. Ευχαριστώ. Αν υπάρχει κάποια άλλη παρέμβαση, ένα θέμα που θέλετε να θέσετε προς συζήτηση, δεν χρειάζεται να ζητάτε άδεια, απλώς γράφετε το ερώτημά στο chat ή ακόμη καλύτερα, ανοίγει το μικρόφωνο και κάνει την ερώτηση. Έχουμε μια γραπτή ερώτηση στο μεταξύ από την κυρία Έλσα Τσιαφίδου. Καλησπέρα, κυρία Τσιαφίδου. Η ερώτηση είναι, σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή παρουσίαση, γιατί θεωρείτε ότι ο μύθος της Φέδρας κεντρίζει το ενδιαφέρον συγγραφέων? Υπάρχει μια διαρκής απόπειρα επαναπροσέγγισής του και μάλιστα με ανατρεπτικό τρόπο από τη σύγχρονη δραματουργία. Π.χ. από την Πέγκα τη Βιτάλη τη Σιδηροπούλου. Ειδικά για τη Φέδρα, είναι η ερώτηση. Είναι ειδικά για τη Φέδρα, ναι. Ναι. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους άλλων. Φαντάζομαι ότι την ίδια έτσι αίσθηση και την ίδια συγκίνηση που ένιωσα εγώ ξαναδιαβάζοντας τις τραγωδίες, είπα, εκτός από το, και το Ρακίνα, όχι με τον Ευρυπίδη και τον Σενέκα, φαντάζομαι ότι είναι κάτι που το μοιράζονται πολλές γυναίκες, δηλαδή και που μας αφορά το πώς μας βλέπουν στο πέρασμα των αιώνων. Αυτό το πολύ συζητημένο male gaze, το πώς
πως ο άντρας συγγραφέας παρακολουθεί μια γυναίκα, είτε ως ηρωίδα στο θέατρο, είτε στο κινηματογράφο, είτε βέβαια και στη λογοτεχνία. Σκεφτούμε δηλαδή τις περιγραφές των γυναικών ως αντικείμενο πόθου ή και το ανάποδο σε πολύ μεγάλα έργα, έτσι, από τη Madame Bovary. Σκέφτηκα προφανώς γιατί και αυτή έχει ένα νεαρό εραστή. Μέχρι, τι να πω, την κυρία Κούλα, του Κουμανταρέ, ας πούμε. Μου ήρθαν αυθόρμητα αυτά τα δύο στο μυαλό. Και θα ήταν πολύ ωραίο και ενδιαφέρον να δούμε πώς νιώθουν οι γυναίκες υπό παρατήρηση. Δηλαδή, θυμάμαι μια φορά είχα βάλει μια άσκηση δημιουργικής γραφής στην ψυχολογία, στο διήγημα ψυχολογίας Συριανού Συζύγου, που ζητούσα στους φοιτητές και στις φοιτήτριες να γράψουν το διήγημα από τη μεριά της γυναίκας. Δηλαδή, ο Συριανός Σύζυγος πιστεύει ότι η γυναίκα του θέλει λούσα και κάνει το ένα και κάνει το άλλο κτλ. Πώς θα έγραφε την ίδια ιστορία η γυναίκα. Και μάλιστα το κάναμε και είχε ενδιαφέρον γιατί το κάναμε στη γλώσσα αυτή, τη λόγια. Και βγήκαν μερικές πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Και μάλιστα μια από αυτές που είχε, ήταν ιδιαίτερα καλή, την έβαλα και στο μυστικό που αναφέρεται. Σε αυτόν τον τόμο με τα διηγήματα που κυκλοφορεί από τον Καστανιώτη, μπήκε και μια από αυτές τις ιστορίες. Ναι, και νομίζω ότι κάτι αλλάζει εκεί, δηλαδή ότι και ειδικά σε αυτά τα ζητήματα στο θέμα του της ερωτικής επιθυμίας, του ερωτισμού, έχουμε πληθώρα ανδρών που παρατηρούν, παρακολουθούν και περιγράφουν το πώς νιώθει μια γυναίκα ερωτευμένη, ας πούμε. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι μόνο τα τελευταία χρόνια γίνεται αυτό όλο και πιο έντονο από την πλευρά των γυναικών. Να χρησιμοποιήσουν και τη γλώσσα όχι μόνο του ερωτισμού, αλλά και του σεξ ακόμη. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που ήταν προπύργιο των ανδρών. Σκέφτομαι την Όσο του Πορτνόη, του Φίλιπ Ροθ, που έχουμε αυτές τις παρταριστές περιγραφές του ήρωα που είναι νεαρός και της αυτοικανοποίησής του και πώς και με πόσο με τέτοια άνεση έτσι και μιλάει για την επαφή με το σώμα του και πόσες γυναίκες έχουν κάνει το ίδιο. Έτσι, δηλαδή είναι σαν να είναι ένα πράγμα κλειστό, ένα μυστικό, ένα κάτι που δεν είναι αφηγήσιμο με τον ίδιο τρόπο. Και εκεί πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει μια πολύ μεγάλη απελευθέρωση και του γυναικείου ερωτισμού και της γυναικείας επιθυμίας. Αυτό που διαπραγματεύεται και η φέδρα που καίγεται. Είναι ζητήματα που θα τα δούμε σιγά σιγά. Δεν νομίζω ότι γίνονται κάποιες αλλαγές και μετατοπίσεις πολύ σημαντικές τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι θα δούμε κάποια αλλαγή παραδείγματος. Απλώς αυτά συμβαίνουν πιο αργά, με πιο αργούς ρυθμούς και πρέπει και οι γυναίκες να ανακτήσουν ένα είδος αυτοπεποίθησης που θα τις κάνει να μιλήσουν για το σώμα τους, για την επιθυμία τους, με έναν άλλο τρόπο. Γεια σας, να κάνω κι εγώ μια ερώτηση ή μάλλον δύο. Λοιπόν, βεβαίως, σας ακούμε, κυρία Αργαπηρίουδου. Ναι, ήμουν και εγώ, παρακολούθησα και εγώ το μεταπτυχιακό σας πρόγραμμα, το τελείωσα στη Δημοκρατία. Ωραία. Συνέχισα να γράφω και εγώ θεατρικά έργα και βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή τη διάλεξη και κυρίως με την κυρία Μιχαλοπούλου. Καταρχάς να πω ότι η Φέδρα είναι εξαιρετικό έργο, πολύ μοντέρνο, πάρα πολύ σύγχρονο, δηλαδή γιατί ήταν απίστευτο για την εποχή του να γραφτεί κάτι τέτοιο, μια γυναίκα να εκφράσει τον ερωτά της κατά αυτόν τον τρόπο, μέσα στην απελπισία και όλο αυτό το σκηνικό. Εξαιρετική επιλογή της κυρίας Μιχαλοπούλου. Δεν ξέρω όμως το τέλος του. Δηλαδή έδωσε το αντίστοιχο τέλος με την αρχική τραγωδία. Το άλλαξε κάπως. Αυτός ο έρωτας δηλαδή ενός πολύ νεαρού ατόμου
είναι πραγματικά πολύ φορτισμένος από πολλά επίπεδα και ήταν εξαιρετική επιλογή σας πάλι που τη βάλατε στην εμμηνόπαυση, γιατί είναι ένα στάδιο της γυναίκας που συντελούνται πολλές αλλαγές. Άρα αυτή η απίστευτη υπερβολή, μπορώ να την πω, δεν ξέρω πώς αλλιώς να τη χαρακτηρίσω, της τον έρωτα για την νεότητα και την κατάσταση που βρίσκεται η συγκεκριμένη γυναίκα, φέρνει πάρα πολλές συγκρούσεις και πάθη μέσα της. Μία ερώτηση είναι, τι τέλος επιλέξατε, δηλαδή ακολουθήσατε την αρχική γραφή, και δεύτερη ερώτηση είναι κάτι σχετικά με τη θεατρική γραφή. Απαντήστε μου αυτό και μετά τα άλλα τα ρωτάμε. Ναι. Όχι. Πρώτα-πρώτα αντικατέστησα το στοιχείο του νερού με το στοιχείο της φωτιάς. Δηλαδή το τέρας που υποτίθεται ότι δημιουργείται μέσα στα κύματα και κάνει το όχημα του υπόλοιτου να χάσει να χάσει την ισορροπία του και τελικά έτσι σκοτώνει το υπόλοιτος. Εδώ έχουμε ένα θηρίο που δημιουργείται μέσα στις φλόγες. Ήθελα να κρατήσω αυτό το υπερβατικό στοιχείο του τέρατος, αλλά αυτή είναι μια φωτιά που τη βάζει φέδρα. Δηλαδή στο έργο μου αυτό που είπατε, το έντονο συνέστημα για μένα, η μεταφορά του ήταν ότι βάζει φωτιά. Βάζει φωτιά με την ελπίδα ότι δεν ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά τελικά ο υπόλοιτος καίγεται και αυτή γλιτώνει με πολύ βαριά εγκάβματα και μισότρελη. Αλλά μπορώ να σας διαβάσω κάτι που σχετίζεται και ίσως δικαιολογεί την απόφαση μου αυτή. Όταν αποφασίζει, τρελή πια σχεδόν, να βάλει φωτιά. Και λέει, τώρα σας καταλαβαίνω, ξεμυαλισμένες γυναίκες που αφήσατε την κατσαρόλα στο μάτι, που βάλατε το κεφάλι στο φούρνο, που αποκοιμηθήκατε καπνίζοντας. Οι κουβέρτες, οι κουρτίνες, μα βέβαια, καίγονται οι εξηγήσεις, οι δικαιολογίες. Αστράφτει το νόημα. Τα ξερόχορτα. Ναι, τα ξερόχορτα. Αν βγει από μέσα μου αυτή η φωτιά, αν λαμπαδιάσει τον τόπο, δεν θα υπάρχουν αποδείξεις της αδιαφορίας σου και θα καεί η περιφρόνησή σου σαν χαρτί. Όλα θα αρχίσουν ξανά, θα ανθίσουν αργά και με κόπο. Κι εγώ θα ξαναγεννηθώ σαν το Φίνικα, επειδή ξέρω να θέλω. Θέλω να θέλω, αυτό που σας είπα. Σε μισό, υπόλοιπε. Σε μισό όσο μπορεί να αγαπήσει κανείς και ακόμη πιο πολύ. Σε μισό με όσα δέντρα έχει το δάσος, με όσα κύματα έχει θάλασσα. Σε μισό όπως μισεί το σπίτι την ακινησία του και το βουνό τα μονοπάτια που το σκίζουν. Που είναι βέβαια μια δήλωση αγάπης αυτό το υπέρμετρο μίσος, έτσι όπως ξέρουμε τα ακραία συναισθήματα. Εξαιρετικό τέλος και έχει και πολλά, πώς το λένε, έχει πολλές σημασιολογικές αναφορές, δηλαδή η φωτιά έχει πάρα πολύ έντονο το στοιχείο του πάθους και της καταστροφής ταυτόχρονα, η φλόγα. Mm. Λοιπόν, εξαιρετικό τέλος. Λοιπόν, σχετικά με τη θεατρική γραφή, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Το θέατρο έχει τελείως διαφορετική γλώσσα από το μυθιστόρημα. Εσείς είστε της άποψης κυρίως λίγων ηρών σε ένα έργο ή ακόμα και μονολόγων, ή σας αρέσει η σύνθεση, τα πολλά πρόσωπα, οι πολλοί ήρωες σε ένα έργο και κατά πόσο στείνεται μια θεατρική γραφή με ένα σύγχρονο τρόπο, γιατί τα τελευταία χρόνια έχω δουλέψει πάρα πολύ στην δραματουργική ανάλυση των κειμένων σε ένα θέατρο και έχω δει οι γραφές είναι πάρα πολύ καθημερινές, έχουν ένα καθημερινό λόγο και πολυπρόσωπες. Και σκέφτομαι ότι το πιο σύγχρονο κείμενο θα είναι αυτό που εκφράζει πιο λίγες φωνές, πιο λιγότερα πρόσωπα σε μια παράσταση, σε ένα θεατρικό κείμενο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι πιο ουσιαστικό. Οι άνθρωποι έχουν χάσει την πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Τη συγκέντρωση ενώ.
Ναι, κατάλαβα τι εννοείτε. Κοιτάξτε, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανόνας. Εγώ θα έλεγα ότι όπως και στο μυθιστόρημα ή και σε ένα διήγημα ακόμη, είναι το ίδιο το κείμενο, αυτό που θες να γράψεις, που ουσιαστικά σου επιβάλλει το πόσοι θα συμμετέχουν, έτσι. Αν θα είναι πιο εσωστρεφές ή αν θα έχει διαλόγους, πάρτι, συζητήσεις με πολύ κόσμο. Εγώ νομίζω ότι έκανα κάτι αφενός για λόγους logistics που λέμε. Ήθελα και να κρατήσω, γιατί ήταν μια παράσταση που έπρεπε να γίνει με συγκεκριμένο αριθμό ηθοποιών. Και ήθελα να μείνω και κοντά στα πρόσωπα, στον αριθμό προσώπων του αρχικού, της αρχής τραγωδίας. Και νομίζω ότι ήταν και πιο, πώς να πω, σοφό εκ μέρους μου, με την έννοια ότι δεν έχω ξαναγράψει θέατρο, οπότε ήθελα να είναι κάτι που να μπορώ να το χειριστώ. Αλλά εμένα με γοητεύει, ας πούμε, στο Ρωσικό θέατρο, με γοητεύουν αυτές οι πολυπρόσωπες σκηνές, όπως και στο Ρωσικό μυθιστόρημα, βέβαια, έτσι, που είναι ένα ολόκληρο χωριό και μιλάνε τόσοι άνθρωποι. Στο κινηματογράφο σκέφτομαι σκηνές με πολύ κόσμο. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Και επίσης μας λείπει κιόλας, πρέπει να πω, τα τελευταία 2 χρόνια. Το να βρίσκονται πολλοί άνθρωποι μαζί και να καλύπτει τη φωνή του ενός, τη φωνή του άλλου. Πράγματα που είχαμε συνηθίσει πριν την πανδημία. Έτσι, μεγάλη παρέα, ας πούμε. Και ειλικρινά δεν ξέρω αν αυτό θα επηρεάσει και τον τρόπο που θα γράφει το θέατρο αργότερα. Δηλαδή, από ένα είδος νοσταλγίας για το πολυπρόσωπο αφήγημα, θα γυρίσουμε σε ένα θέατρο που θα είναι έτσι πιο θορυβόδες, για να το πω έτσι. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι πάντα πιστεύω ότι το ίδιο το θέμα επιβάλλει τους όρους, που μέσα στους όρους είναι και το πόσοι θα είναι οι ήρωες. Έτσι. Ναι. Ωραία, απαντήθηκα. Ευχαριστώ πολύ. Και μια τελευταία ερώτηση, αν και δεν θέλω να σπαταλώ το χρόνο σας, σχετικά με αυτό το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών, πότε ξεκίνησε, δεν το ήξερα καν, δηλαδή παρόλο που είναι φετινό. Όχι, είναι καινούριο. Ναι, είναι φετινό. Τώρα, για πρώτη φορά το καλοκαίρι δοκιμάζω. Και σε αυτή την περίπτωση... Ναι, σε αυτήν την περίπτωση γίνονται μόνο αναθέσεις ή μπορούμε να κάνουμε πρόταση και εμείς, ξέρετε. Ξέρω ότι είναι μια ανάθεση πολύ συγκεκριμένη. Φέτος έγινε η ανάθεση σε 4 συγγραφείς. Για το καλοκαίρι το επόμενο, φαντάζομαι πάλι θα γίνει κάποια ανάθεση, αν συνεχιστεί. Και το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο και πιο σημαντικό για μένα είναι ότι τα κείμενα αυτά εκδόθηκαν σε δίγλωσσες, να το έχω και εδώ που σας διάβασα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε δίγλωσσες εκδόσεις από την Εφέλη και το Φεστιβάλ, ελληνικά και αγγλικά, που αυτό το πράγμα, αν μη τι άλλο, εξασφαλίζει μια ζωή και στο κείμενο και μια έξοδο στον κόσμο. Δηλαδή ότι εγώ μπορώ να το δω σε έναν φίλο στην Αμερική, στη Γερμανία ή οπουδήποτε και να καταλάβει τι κάνω, ειδικά στη δική μας γλώσσα που είναι έτσι τόσο περιορισμένη η γλωσσική μας κοινότητα και χωρίς τις μεταφράσεις δεν γίνεται δουλειά. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη πρωτοβουλία. Πολύ καλή. Πραγματικά, αυτό συζητούσαμε και με έναν φίλο μου συγγραφέα πρόσφατα, ότι θα πρέπει ότι γράφουμε πλέον να το γράφουμε και στα αγγλικά, γιατί είναι μόνη διέξοδος, είναι μια κατεύθυνση. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Εγώ απαντήθηκα. Καλή συνέχεια. Γράψτε υπέροχα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ που σας είχαμε. Okay, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Αρταπηρίδου. Νομίζω ότι έχουμε λίγο χρόνο για 1-2 ερωτήσεις ακόμη. Ναι, κύριε Μάκη. Να επανέλθω σε κάτι που άκουσα από την κυρία Μιχαλοπούλου πριν, σχετικά με το γυναικείο ή το αντρικό βλέμμα. Προσπαθώ να το ξεκαθαρίσω λίγο στο μυαλό μου, να δω. Αντιλαμβάνομαι ότι ειδικά οι ηρωίδες ή οι ήρωες των τραγωδιών
με το πέρασμα των χρόνων αποκτούν διαφορετικές σημασίες, αναματοδοτούνται ανάλογα και με τα κοινωνικά συμφραζόμενα στα οποία τοποθετούνται, αν είναι σύγχρονα ή όχι. Θεωρείται ότι οι ηρωίδες, οι ήρωες αυτοί έχουν συσσαγωγικά έτσι αυτό δεινοπαθήσει από το αντρικό βλέμμα στην εξέλιξή τους στο σύγχρονο θέατρο και χρειάζεται η γυναικεία ματιά για να, όχι να είσαι προκαταστές, για να δώσει μια διαφορετική εκδοχή. Δεν μιλώ για αποκατάσταση, τέλος πάντων, για... Διότι σκέφτομαι το παράδειγμα του κ. Λεπής πριν για το δείπνο του Καμπανέλη, όπου εκεί η Κλυτεμνίστρα και αθεώνεται και αποκαθίστανται κατά κάποιο τρόπο οι σχέσεις της με την Ηλέκτρα. Άρα, τι είναι αυτό που ζητούμε, τι είναι το ζητούμενο από ένα γυναικείο βλέμμα σε σχέση με το αρχαίο δράμα στις ηρωίδες ή τους ήρωες, όχι μόνο τις γυναίκες, ίσως και τους άντρες ήρωες, να γίνει για να έρθει κάτι καινούριο στη σχέση με το αρχαίο δράμα. Ναι, θα έλεγα ότι είναι αυτό που ζητάμε και στην κοινωνία, όχι μόνο στη τέχνη. Δηλαδή, ένα πιο καθαρό, πιο ελεύθερο βλέμμα, μία άποψη για τον εαυτό που να μην είναι, να καθαριστεί όσο γίνεται από αυτό που έχουμε μάθει από παιδιά, για το τι είναι η γυναίκα και τι είναι ο άντρας. Μου έρχεται αυθόρμητα στο μυαλό μια σκηνή στο μετρό της Νέας Υόρκης που ήμουνα με την κόρη μου, ήταν πολύ μικρή τότε, ήταν 5 χρονών και καθότανε τώρα το κοριτσάκι με τα πόδια ανοιχτά, 5 χρονών παιδί. Και ήταν μια γυναίκα απέναντι που της λέει, κορίτσι μου μάζεψε τα πόδια σου, κάτσε καλά, κάτσε σωστά, δεν είναι. Καλά, πέρα από το παρεμβατικό που είναι η μάνα δίπλα και της λέει πώς να κάτσει, σκέφτηκα αυτή η γυναίκα πώς το έχει ακούσει από τη δική της μάνα, ότι η γυναίκα πρέπει να έχει κλειστά τα πόδια της, ότι, γιατί προκαλεί αλλιώς. Θα έχετε προσέξει τον τρόπο που, και έχει πολύ ενδιαφέρον νομίζω σημειολογικά και η δύναμη, η γλώσσα του σώματος. Πώς κάθονται μερικές φορές οι άντρες στα μέσα μαζικής μεταφοράς και πώς κάθονται οι γυναίκες. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Κάποιοι άντρες κάθονται με πολύ ανοιχτά τα πόδια, έτσι, σαν ορίζουν το χώρο. Έτσι. Και οι γυναίκες πάλι πιο αυτό σαυροπόδι, ένα κλείσιμο και ενεργειακό, έτσι, του σώματος. Που υποτίθεται ότι είναι γοητευτικό ή σεξι. Πάλι εδώ ο κινηματογράφος, ο τρόπος που έχουμε μάθει να βλέπουμε τη γυναίκα μέσα από τη διαφήμιση. Οπότε νομίζω ότι το μόνο που θα έλεγα είναι ότι αυτή η σκέψη θα έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή πώς η γυναίκα βλέπει τον εαυτό της. Πώς, ας πούμε, να πω κάτι πολύ καθημερινό, η γυναίκα ντύνεται για να αρέσει στον εαυτό της. Δηλαδή ότι δεν είναι αυτό που... Εγώ είχα μάθει, ας πούμε, όταν ήμουν νέα, ότι αν ντύνεσαι έτσι πιο κομψά ή πιο τολμηρά ή πιο σεξι, το κάνεις για να προσελκύσεις το ανδρικό βλέμμα. Αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει στη γενιά των νέων κοριτσιών, δηλαδή στη γενιά της κόρης μου τώρα που πάει προς τα 20. Βλέπεις ότι απαιτούν και διεκδικούν το τρόπο να υπάρχουν και ως ερωτικά όντα και ως γυναίκες και ως πολιτικά όντα, με όλη τη σημασία της λέξης, με τον τρόπο που θα ορίσουν αυτές. Είναι μια καινούργια συζήτηση, νομίζω, αυτή και έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε άλλη μια ερώτηση, νομίζω, βλέπω εγώ. Ναι, αν δεν έχει κάτι άλλο ο κύριος Μάκη, να προχωρήσουμε στην ερώτηση της κυρίας Δεμέστιχα, που έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ωραία, εμείς ευχαριστούμε. Κυρία Δεμέστιχα, να σας ακούσουμε. Κυρία Δεμέστιχα, δεν ξέρω αν έχετε... Από ό,τι βλέπω, μάλλον δεν είναι ανοιχτό το μικρόφωνό σας. Θα πρέπει να ανοίξετε το μικρόφωνό σας στο κάτω μέρος της οθόνης. Έχει κάποια εικονίδια εκεί. Το δεύτερο από τα αριστερά δείχνει ένα μικρόφωνο. Αν το πατήσετε, λογικά θα ενεργοποιηθεί. Α, ωραία, κατά λάθος πατήθηκε. Εντάξει. Εντάξει, κάνει ένα πρόβλημα. Κάτι που σκέφτηκα, έτσι παρεμβαίνω λίγο τώρα σε αναμονή άλλων πιθανών ερωτήσεων, κάτι που σκέφτηκα διαβάζοντας το κείμενό σας, κυρία Μιχαλοπούλου, είναι ότι
αποτελεί ένα εξαιρετικό, νομίζω, παράδειγμα για το πώς οι σύγχρονες διασκευές του αρχαιοδράματος είναι γεγονότα πολυστρωματικά, δηλαδή ενσωματώνουν, ίσως πολλές φορές χωρίς καν να το θέλει να το συνειδητοποιεί ο συγγραφέας, ενσωματώνουν πολλαπλά στρώματα προγενέστερων πραγματεύσεων του ίδιου θέματος, του ίδιου μύθου, του ίδιου προσώπου. Έτσι, συζητήσαμε λίγο πριν για τον Ρίτσο και σας είδα μάλλον έκπληκτη, γιατί από ό,τι μου είπατε, ναι, δεν θυμόσασταν, ας πούμε, καν τη Φέδρα του Ρίτσου. Εγώ και πάλι, έτσι, με την επαγγελματική διαστροφή του φιλολόγου, έχω την εντύπωση ότι είδα και άλλες αναμνήσεις, ίσως από το Σενέκα ακόμη. Δεν ξέρω αν ο Σενέκας ήταν, η Φέδρα του Σενέκα ήταν στον ορίζοντά σας. Είναι τα κείμενα που διάβασα πριν γράψω, δηλαδή ο Σενέκας. Α, μάλιστα. Ναι. Και φυσικά ο Ευρυπίδης. Και ο Ευρυπίδης. Ο Ρακίνας. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Επίσης. Ναι, ναι. Το λέω αυτό γιατί, ας πούμε, εκεί που λέει η δική σας Φέδρα, υπάρχουν πολλές γυναίκες που είναι τέρατα, εγώ είμαι. Η μητέρα μου έλεγε πως συμβαίνει στην οικογένειά μας. Ή είμαστε τέρατα ή παντρευόμαστε τέρατα. Είναι κάτι που λέει λίγο πολύ η Φέδρα του Σενέκα. Ότι στη δική μας την οικογένεια οι έρωτές μας είναι, πώς το λένε, γίνονται μες στα δάση. Η αμαρτία γίνεται μες στα δάση. Η μάνα μου ερωτεύτηκε, ξέρω εγώ, έναν τάβρο. Και το αποτέλεσμα ήταν ένα τέρας, ο Μινόταυρος. Δεν μπορούσα να το βγάλεις αυτήν την εξίσωση, γιατί είναι η ιστορία της οικογένειας. Άρα, σίγουρα θα πρέπει να την έχει επηρεάσει αυτή την Φέδρα η οικογενειακή ιστορία, τα οικογενειακά μυστικά. Αλλά και να αναφέρω και τους χαρακτήρες του Οβίδιου, όπου υπάρχει το γράμμα που γράφει η Φέδρα. Μάλιστα. Στον υπόλοιπο, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου για την επιστολή της Φέδρας του στις ηρωίδες, ακριβώς. Κάτι άλλο έτσι που βρήκα, πώς να το πω. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ερώτημα, βλέπω, αλλά μου φύγε εμένα από την οθόνη. Ερώτημα γραπτό τουλάχιστον δεν υπάρχει από ό,τι βλέπω. Εγώ πέρασε, αλλά χάθηκε. Δεν το βλέπετε? Το τελευταίο μήνυμα στο chat που βλέπω είναι της κυρίας Δεμέτυχα που λέει όχι, δεν έχω ερώτηση. Αλλά δεν, νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κάτι έτσι που βρήκα διασκεδαστικό, γιατί μου φάνηκε ότι παίζεται με τον αναγνώστη αλλά, ή με τον θεατή, αλλά δεν ξέρω αν έχω παρερμηνεύσει. Λέει σε κάποιο σημείο ο χορός, μου φαίνεται στο τέλος της δεύτερης πράξης, από το σημείο που στεκόμαστε φαίνεται μόνο το αυτοκίνητο των στεναγμών και η επικίνδυνη στροφή. Στριγκλίζουν τα φρένα του υπόλοιτου, ένα μαύρο κρεβάτι πέφτει από τον ουρανό. Σε κάποιον που έχει δει τη Φέδρα του Ντασέν, αυτό δημιουργεί την προσδοκία ότι ο υπόλοιτος θα σκοτωθεί σε τροχαίο ατύχημα. Αλλά αυτό βέβαια δεν συμβαίνει. Και δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο αυτό, δηλαδή αν σκόπιμα παίζεται έτσι λίγο όπως η γάτα με το ποντίκι, με τον αναγνώστη, δημιουργώντας του προσδοκίες οι οποίες στη συνέχεια θα διαψευστούν. Δεν το έκανα συνειδητά. Έχει ενδιαφέρον η ανάγνωση. Είστε πολύ προσεκτικός αναγνώστης. Και να το σκέφτηκα, ας πούμε, τον Ντασέν. Έχετε δίκιο, ναι, ναι. Μπορεί να είναι και κρυπτομνησία, όπως είχατε πει πριν. Μπορεί. Ναι, 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 αυτό δεν είναι καθόλου σπάνιο. Όλα αυτά έτσι τα βάζω στην συζήτηση κυρίως για να επιστρέψω στην διαπίστωση με την οποία ξεκίνησα, ότι δηλαδή μια σύγχρονη, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, μια σύγχρονη διασκευή του αρχαίου δράματος δεν είναι ποτέ διασκευή μόνο του Ευρυπίδη ή μόνο του Αισχύλου ή οτιδήποτε. Δηλαδή, υποχρεωτικά ενσωματώνει και όλες τις μεταγενέστερες περιπτώσεις πρόσληψης του αρχαίου δράματος, είτε το ξέρουμε είτε όχι, είτε το κάνουμε σκόπιμα είτε όχι. Δηλαδή, εσείς μας είπατε τώρα για τη Φέδρα του Οβίδιου, ας πούμε, την οποία εγώ δεν ανέφερα. Θα το πάω και ακόμη πιο μακριά σας που λέτε. Ότι κάθε αναγνώστης και αναγνώστρια ενός μυθιστορήματος, ενός έργου, όπως και κάθε θεατής, προσλαμβάνει με το δικό του τρόπο. Δηλαδή, είναι
άλλο αυτό που γράφουμε και άλλο αυτό που διαβάζεται κάθε φορά. Έτσι, δηλαδή, πάμε στο θέατρο ή πηγαίνουμε προς τη λογοτεχνία και με προσδοκίες και με τα διαβάσματά μας και με τις εκλεκτικές μας συγγένειες και διαβάζουμε μερικές φορές με παροπίδες, με τις προσωπικές μας παροπίδες. Γι' αυτό και μερικές φορές, και είναι απόλυτα φυσιολογικό και δημοκρατικό, μπορεί να πούμε σε ένα συγγραφέα αυτό που είπες και να μην το έχει δει καθόλου έτσι. Ή ο συγγραφέας ή η συγγραφέας να μας λένε «εγώ το έγραψα έτσι» και να λένε οι αναγνώστες «καθόλου δεν το φανταζόμουν αυτό». Γι' αυτό είναι μια επικράτεια δημοκρατία η τέχνη, γιατί ερχόμαστε ο καθένας είτε για να επιβεβαιώσουμε είτε για να αντιταχθούμε σε κάτι που πιστεύουμε, σε κάτι που μας φοβίζει, σε κάτι που μας ενδιαφέρει. Και αυτός ο βουβός διάλογος που έχουμε με το έργο, όσο παρακολουθούμε, νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ θεραπευτικός. Έτσι, δηλαδή αυτό που κάποια στιγμή μπορεί να διακόψουμε, να μην προσέξουμε για κάτι που διαμείβεται, γιατί είμαστε μέσα στο κεφάλι μας. Γιατί κάτι που υπόθηκε πριν μας έκανε να σκεφτούμε τη δική μας κατάσταση. Έτσι, εκεί την ώρα είμαστε και εμείς δημιουργοί. Είμαστε δημιουργοί του κειμένου, συνδημιουργοί. Συνδημιουργό, ναι. Ναι. Νομίζω ότι πάντοτε συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες είναι εκ των πραγμάτων παραγωγή ή συμπαραγωγή του νοήματος. Από τη στιγμή που θα φύγει από τα χέρια του συγγραφέα το κείμενο, πια είναι ανεξέλεγκτο. Ναι. Και είναι καλό και αυτό. Και διαπίστωσα και κάτι που δεν το ήξερα. Μπορώ να πω ως άπειρη θεατής κι εγώ. Ότι το διαπίστωσα επειδή ήμουν στη γενική πρόβα, ήμουν στις παραστάσεις, ήμουν μετά στην αθηναϊκή παράσταση, πώς κάθε παράσταση έχει τη δυναμική της. Πώς είναι διαφορετική. Όχι μόνο λόγω των αντιδράσεων του κοινού. Άλλοι είναι πιο σιωπηλοί, άλλοι μπορεί να γελάσουν. Ακόμη και η θέση στην οποία κάθεσαι στο θέατρο, συνειδητοποίησα ότι έχει σχέση με το πώς προσλαμβάνεις το κείμενο. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για μένα που δεν έχω ασχοληθεί επισταμμένως με το θέατρο. Ναι, ναι, νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκαιο. Λεπτομέρειες στις οποίες δεν δίνουμε σημασία, όπως το πόσο γεμάτο είναι το θέατρο. Πόσο ανταποκρίνεται το κοινό ή δεν ανταποκρίνεται. Είναι πράγματα που καθορίζουν και τη δική μας πρόσληψη, χωρίς πάντοτε να το συνειδητοποιούμε. Ναι. Γι' αυτό νομίζω και εγώ ότι, όπως είπατε, το θέατρο είναι η κατεξοχήν δημοκρατική μορφή τέχνης, με την έννοια ότι είναι καταστατική τη συνθήκη η ύπαρξη ενός πλήθους το οποίο θεάται, παρακολουθεί την παράσταση. Οπότε καταλαβαίνετε τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό για έναν συγγραφέα, για μια συγγραφέα που είναι κλεισμένη στο σπίτι και γράφει. Ακριβώς. Και μόνη της, και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να φαντασιωθεί πώς θα αντιδράσει. Πώς θα αντιδράσουν οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες. Mm-hmm. Για μένα αυτό ήταν το πιο ενδιαφέρον. Το ότι γράφεις κάτι που βλέπεις άμεσα τον αντίκτυπό του. Σε αντίθεση με το μυθιστόρημα. Έχουμε τώρα μία γραπτή ερώτηση από την κυρία Δεμέστιχα. Λέει, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε λογοτεχνικής δημιουργίας βιώνεται μια μορφή λύτρωσης ή κάτι που μοιάζει με μια μορφή πένθους. Ναι, είναι και τα δύο νομίζω, όπως σε κάθε μορφή τέχνης. Δηλαδή, εγώ το παρομοιάζω πάρα πολύ με τη γένα, που είναι, πάλι έχει και τα δύο αυτά στοιχεία. Γεννάς, βλέπεις το παιδί σου και ταυτόχρονα νιώθεις αυτό το άδειο, το αίσθημα του άδειου που φέρνει αυτή τη μελαγχολία μέχρι την επόμενη γένα. Ναι, και τα δύο. Νομίζω και τα δύο είναι συστατικά της στιγμής που εγκαταλείπεις και εγκαταλείπεσαι. Ναι. Έχουμε άλλες ερωτήσεις. Κάποια παρέμβαση, κάποιο θέμα προς συζήτηση. Φαίνεται πως όχι.
Μια που έχει περάσει ήδη μία ώρα από το ξεκίνημα της συνάντησής μας, ίσως ήρθε η στιγμή να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, παρόλο που εγώ τουλάχιστον το κάνω πολύ απρόθυμα. Θα χαιρόμουν δηλαδή να συζητούμε μαζί σας για άλλη μία ώρα και παραπάνω. Ελπίζουμε ότι αυτή θα είναι η πρώτη από μια σειρά μελλοντικών συναντήσεων μαζί σας. Σας ευχαριστούμε θερμότατα που δεχτήκατε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν απολαυστική η συζήτηση και μακάρι να υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες, δηλαδή άλλα θεατρικά, όπως το λέω. Ακριβώς, ακριβώς, βεβαίως, βεβαίως. Ήταν εξίσου απολαυστική για μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε θερμά και τις φίλες και τους φίλους που ήταν μαζί μας. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σας.